Γεια σας αγαπημένοι γονείς, είμαι η Νησίρα, είμαι πνευματική σύμβουλος και κάνω πνευματική συνοδεία της γένας και της γονεϊκότητας και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε πάλι για τα παιδιά και τα όρια με θέμα αυτή τη φορά την δύναμη που ασκούμε πάνω στα παιδιά μας όταν προσπαθούμε να βάλουμε όρια και την δύναμη την εσωτερική να βάζουμε όρια. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι έτσι όπως γνωρίζουμε τα όρια μέχρι τώρα, συνήθως έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να είναι κάτι απόλυτο, πολύ ξεκάθαρο και έτσι καταλήγουν να είναι ανελαστικά και αυστηρά. Γιατί η ιδέα, η κυρίαρχη ιδέα πίσω από τα όρια αυτή τη στιγμή είναι τα όρια να είναι ξεκάθαρα και σταθερά. Για μένα αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι πώς σαν οικογένεια μπορούμε κάθε στιγμή να θέτουμε από κοινού όρια που να ακουμπάνε την αλήθεια όλων μας, την ελευθερία όλων μας και μέσα σε αυτά τα όρια που από κοινού θέτουμε μπορούμε όλοι να είμαστε καλά. Οπότε το ζητούμενο δεν είναι η απόλυτη ισχύ του ορίου, αλλά η εσωτερική σταθερότητα του γονιού, που σημαίνει όταν λέω όχι, τώρα που θέλω να πω το όχι είναι όχι και όταν θέλω να πω ναι, αυτό το ναι είναι ένα γεμάτο ναι, ένα ναι γεμάτο από καρδιά και αγάπη. Οπότε η εσωτερική σταθερότητα από τη θέση του γονιού είναι αυτή που χρειάζεται να διακρίνει τα όρια και όχι η απόλυτη ισχύς και η ανελαστικότητα των ορίων. Το δεύτερο και πολύ πολύ σημαντικό πράγμα που θέλω να εξετάσουμε σε αυτό το βίντεο είναι να αναρωτηθούμε αν όταν προσπαθούμε να θέσουμε όρια στα παιδιά μας, δοκιμάζουμε στην ουσία την δική μας δύναμη πάνω τους, είτε προσπαθώντας να αποδείξουμε κάτι στον εαυτό μας, είτε προσπαθώντας να εδραιώσουμε και να νομιμοποιήσουμε τον ρόλο μας σαν γονείς. Αυτό όταν συμβαίνει, μιλάει πρώτα απ' όλα για μια δική μας ανασφάλεια, την οποία καλό θα είναι να ακούσουμε, να εξετάσουμε και αν είναι δυνατόν να τη θεραπεύσουμε. Είναι κάτι που εμείς πρέπει να δουλέψουμε με τον εαυτό μας. Αν θέτουμε όρια από μια δική μας αγωνία ή από μια δική μας ανασφάλεια. Και η δύναμη που χρησιμοποιούμε, δηλαδή το να προσπαθούμε σαν γονείς να νιώσουμε την δύναμή μας αντλώντας τη ή ρουφώντας τη από τα παιδιά μας, δεν είναι καλή ιδέα, γιατί όταν η δύναμη γίνεται εξουσία, σχεδόν πάντα καταλήγει να είναι καταχρηστική. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να σας θυμίσω ότι η δύναμη είναι μια δευτερεύουσα έκφραση, είναι η μικρή αδερφή της αγάπης και η πραγματική δύναμη είναι η αγάπη. Οπότε μπορούμε να φτάσουμε μέσα μας σε αυτό το σημείο, να θυμηθούμε ότι από αληθινή, από ανιδιοτελή αγάπη βάζουμε και θέτουμε όρια και θέτουμε τα όρια με αγάπη. Αυτά τα δύο πράγματα λοιπόν για την εσωτερική σταθερότητα και για το πώς χρησιμοποιούμε τη δύναμή μας σαν γονείς στην προσπάθειά μας να θέσουμε όρια μέσα στην οικογένεια, τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά και εύχομαι να σας βοηθάνε ώστε να μπορέσετε να εντάξετε τη δύναμη της αγάπης, την αγάπη και την εσωτερική σταθερότητα με ένα νέο τρόπο να νοηματοδοτήσετε την προσπάθεια για οριοθέτηση στα παιδιά και στην οικογένειά σας μέσα από αυτά τα δύο πράγματα. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, που ακούσατε το βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους.